Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Επεισόδιο 5. Επισκεπτόταν επίσης και τις φυλακές, όπου τελούσε τη Θεία Λειτουργία για τους κρατουμένους πάνω σε ένα παμπάλαιο μικρό τραπεζάκι. Αλλά όμως το δυσκολότερο στο έργο ενός ιερέα είναι να μπορεί να επικοινωνεί με τους διανοητικά ανάπηρους και τους δαιμονισμένους, δύο καταστάσεις που ο Άγιος Ιωάννης ξεχώριζε και είχε το χάρισμα να επικοινωνεί μαζί τους. Επισκεπτόταν ένα νοσοκομείο που βρισκόταν έξω από τη Σανγκάη και ήταν για τους διανοητικά καθυστερημένους. Ο Άγιος Ιωάννης είχε την πνευματική δύναμη να αντιμετωπίζει αυτούς τους σοβαρά αρρώστους ανθρώπους. Τους μετέδιδε τη Θεία Κοινωνία και ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο το ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αντιδρούσαν αλλά κοινωνούσαν και μετά ήσυχοι και προσεκτικοί άκουγαν τα λόγια που είχε να τους πει. Οι ασθενείς ήταν πάντοτε σε αναμονή για την επίσκεψη του Αγίου και πάντα τον περίμεναν με ιδιαίτερη χαρά. Ο Άγιος Ιωάννης διακρινόταν για το μεγάλο θάρρος του. Κατά την περίοδο της Ιαπωνικής κατοχής, οι Ιαπωνικές αρχές προσπάθησαν παντιοτρόπως να λυγίσουν και να κατευθύνουν τους Ρώσους μετανάστες. Ασκούσαν κάθε είδους πίεση διαμέσου των αρχηγών της Ρωσικής Μεταναστευτικής Επιτροπής. Δύο πρόεδροι αυτής της Επιτροπής αγωνίστηκαν για να διατηρήσουν την ανεξαρτησία της Επιτροπής, με αποτέλεσμα όμως να δολοφονηθούν. Με τις δολοφονίες επικράτησε σύγχυση και τρόμος σε όλους τους Ρώσους μετανάστες. Βλέποντας τους Ρώσους τρομοκρατημένους, ο Άγιος Ιωάννης και παρόλες της προειδοποίησης των Ρώσων που συνεργάζονταν με τους Ιάπωνες, αψήφισε τους κινδύνους, μπήκε ο ίδιος μπροστά και ανέλαβε προσωρινός πρόεδρος της ρωσικής αποικίας. Κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής, ακόμα και το να περπατά στους δρόμους τη νύχτα ήταν άκρος επικίνδυνο και γι' αυτό ο περισσότερος κόσμος έκανε τα αδύνατα δυνατά για να φτάσει στο σπίτι του πριν πέσει το σκοτάδι. Όλοι αυτό έκαναν, εκτός από τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος δεν λογάριασε κανέναν κίνδυνο και συνέχιζε να επισκέπτεται τους ασθενείς ακόμα και τη νύχτα, χωρίς ποτέ να τον πειράξει κανείς. Μετά το τέλος του πολέμου, ασκήθηκε στους Ρώσους κληρικούς πίεση για να δεχθούν ως πατριάρχη το νέο πατριάρχη της Σοβιετικής Εκκλησίας. Από τους 6 ιεράρχες της Άπου Ανατολής,
Μόνο ο επίσκοπος Ιωάννης δεν ακολούθησε τον νέο πατριάρχη και έμεινε πιστός στην ρωσική εκκλησία της Διασποράς. Το 1946 ανέβασαν τον Άγιο στο αξίωμα του αρχιεπισκόπου όλης της περιφέρειας της Κίνας. Με τον ερχομό των κομμουνιστών, οι Ρώσοι της Κίνας ήταν αναγκασμένοι πάλι να φύγουν, βρισκόντας καταφύγιο οι περισσότεροι στα νησιά των Φιλιππίνων. Το 1949 ζούσαν σχεδόν 5.000 πρόσφυγες από την Κίνα στο διεθνές καταφύγιο που βρισκόταν στο νησί του Μπαμπάο στις Φιλιππίνες. Το νησί αυτό βρίσκεται σε ένα σημείο του Ειρηνικού, όπου κάποιες εποχές παίρνουν από εκεί τυφώνες. Κατά τη διάρκεια των 27 μηνών της παραμονής του στο καταφύγιο, μόνο μία φορά κινδύνεψε το νησί από τυφώνα, ο οποίος και άλλαξε πορεία προσπερνώντας το νησί. Όταν κάποτε ένας Ρώσος εξέφρασε στους Φιλιππινέζους τους φόβους του για τους τυφώνες, εκείνοι του απάντησαν: «Δεν υπάρχει φόβος. Ο Άγιος άνθρωπός σας ευλογεί κάθε βράδυ τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα». Οι Φιλιππινέζοι αναφέρονταν φυσικά στον Άγιο Ιωάννη, διότι όσο καιρό βρισκόταν αυτό στο νησί, δεν είχε περάσει από εκεί κανένας τυφώνας. Αργότερα, όταν εκένωσαν το καταφύγιο και ο κόσμος εγκαταστάθηκε αλλού, κάποιοι στην Αμερική και άλλοι στην Αυστραλία, και στο νησί είχαν απομείνει μόνο 200 περίπου κάτοικοι, πέρασε ένας φοβερός τυφώνας που κατέστρεψε ολοσχερός το καταφύγιο όπου είχαν διαμείνει. Ο Άγιος Ιωάννης πήγε στην Ουάσιγκτον για να κανονίσει τη μεταφορά του πυμνίου του στην Αμερική. Εκείνη την περίοδο άλλαξε η υπάρχουσα νομοθεσία για τη μετανάστευση και έτσι όλο το πυμνιό του μπόρεσε και το μετέφερε από το καταφύγιο που βρισκόταν στις Φιλιππίνες στο νέο κόσμο, στην Αμερική. Με τη μεταφορά του πυμνίου του από την Κίνα στην Αμερική, ο Άγιος Ιωάννης μετατέθηκε σε νέο πεδίο ποιμαντικής προσπάθειας. Το 1951, οι επίσκοποι της Συνόδου αποφάσισαν να τον στείλουν στην Επισκοπή του Παρισίου και των Βρυξελών. Τώρα πλέον, ο Άγιος Ιωάννης ήταν από τους πιο σεβαστούς ιεράρχες της Ρωσικής Εκκλησίας και ήταν απαραίτητη η παρουσία του στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου στη Νέα Υόρκη. Στη Δυτική Ευρώπη, ο Άγιος δεν έδωσε προσοχή μόνο στους Ρώσους της Διασποράς, για τους οποίους κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες παρόμοιες με αυτές της Σανγκάη, αλλά και για τους ντόπιους κατοίκους. Πήρε υπό τη δικαιοδοσία του τις τοπικές γαλλικές και ολλανδικές εκκλησίες, προστατεύοντας και εμψυχώνοντας την πνευματική τους ανάπτυξη στην Ορθοδοξία. Τελούσε θείες λειτουργίες στα ολλανδικά και γαλλικά, όπως παλαιότερα λειτουργούσε στα ελληνικά, στα κινέζικα και στα αγγλικά. Το ενδιαφέρον του και η αφοσίωσή του στους Αγίους της Εκκλησίας, για τους οποίους είχε απεριόριστες γνώσεις, επεκτάθηκε και στους Αγίους της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίοι είχαν ζήσει πριν από το σχίσμα της Παπικής Εκκλησίας, πολλούς από τους οποίους
τους τιμούσαν μόνο τοπικά και δεν υπήρχαν σε κανένα ορθόδοξο αγιολόγιο. Συγκέντρωσε στοιχεία για τους βίους τους και τις εικόνες τους και αργότερα κατέθεσε στη Σύνοδο έναν μεγάλο κατάλογο αυτών των Αγίων. Στη Δυτική Ευρώπη, όπως και στην Κίνα, ο κόσμος έμαθε να περιμένει κάθε τι το απρόβλεπτο από τον Άγιο, γιατί και εδώ συνέχισε να στηρίζει τη ζωή του στους νόμους του Θεού, μη λογαριάζοντας ποτέ αν θα ενοχλούσε ή αν θα εξέπλητε αυτούς που ζούσαν σύμφωνα με τα πρότυπα του κόσμου. Κάποτε είχε την τύχη να βρίσκεται στη Μασσαλία και αποφάσισε να τελέσει επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο που είχε δολοφονηθεί ο βασιλιάς Αλέξανδρος της Σερβίας. Κανένας από τους κληρικούς από ψεύτικη ντροπή δεν δέχθηκε να λάβει μέρος μαζί με τον Άγιο στη δέηση. Πράγματι, ήταν μεγάλο τόλμημα να προσευχηθεί κάποιος δημόσια στη μέση του δρόμου. Έτσι, ο Άγιος πήγε μόνος του. Οι πολίτες της Μασσαλίας έμειναν έκθαμβοι όταν αντίκρισαν έναν κληρικό με περίεργη ενδυμασία, μακριά μαλλιά και γένια, να περπατά με μια βαλίτσα στη μέση του δρόμου και με μια σκούπα στο χέρι. Φωτορεπόρτερ τον είδαν και έσπευσαν να τον φωτογραφίσουν. Τελικά σταμάτησε στο σημείο που έγινε η δολοφονία, σκούπισε το πεζοδρόμιο με τη σκούπα που κρατούσε, άνοιξε τη βαλίτσα του και ξεκίνησε να βγάζει τα απαραίτητα. Στο σκουπισμένο σημείο του πεζοδρομίου τοποθέτησε ένα αρχιερατικό χαλί με το δικέφαλο αετό, άναψε θυμιατό και ξεκίνησε τη δέηση. Η φήμη του Αγίου Ιωάννη διαδόθηκε όχι μόνον στον Ορθόδοξο αλλά και στον μη Ορθόδοξο πληθυσμό. Σε μία από τις παπικές εκκλησίες του Παρισιού, ένας καθολικός κληρικός αγωνιζόταν να εμπνεύσει την νεολαία, λέγοντας τα εξής: «Ζητάτε αποδείξεις και λέτε πως στην εποχή μας δεν υπάρχουν θαύματα και άγιοι. Δεν είναι ανάγκη να σας δώσω θεωρητικές αποδείξεις, όταν στις μέρες μας, στους δρόμους του Παρισιού, κυκλοφορεί ένας Άγιος, ξυπόλυτος, ο Άγιος Ιωάννης. Πάρα πολλά είναι τα άτομα στη Δυτική Ευρώπη που μαρτυρούν για τα θαύματα που επιτελούσε ο Άγιος Ιωάννης με τις προσευχές του». Σαν Φρανσίσκο, όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος καθεδρικός ναός των Ρώσων της Διασποράς, ένας παντοτινά φίλος του Αγίου Ιωάννη, ο Αρχιεπισκόπος Τείχων, αποσύρθηκε για λόγους υγείας και λόγω της απουσίας του δημιουργήθηκε διαμάχη μεταξύ των μελών της ρωσικής κοινότητας, με αποτέλεσμα να παραλύσουν τα έργα της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού. Ανταποκρινόμενοι στις αλλεπάλληλες εκκλήσεις των χιλιάδων Ρώσων του Σαν Φρανσίσκο που γνώριζαν τον Άγιο Ιωάννη από τη Σαγκάη, η Σύνοδος των Ρώσων της Διασποράς αποφάσισε το 1962 να στείλει τον Άγιο Ιωάννη ως τον μόνο ικανό για να επιφέρει την ειρήνη στη διχασμένη ρωσική κοινότητα. Έφτασε στην τελευταία του αποστολή ως επίσκοπος στις 21 Νοεμβρίου του 1962, ημέρα της εορτής
των εισοδίων της Θεοτόκου και 28 χρόνια μετά από την άφηξή του στη Σανγκάη, που έγινε επίσης την ημέρα των εισοδίων. Κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του Αγίου Ιωάννη, ήλθε και πάλι η ειρήνη στη ρωσική κοινότητα, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί και να τελειώσει η ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού. Ακόμα όμως και στο ρόλο του ειρηνοποιού δεν δίστασαν κάποιοι να του επιτεθούν και να εξαπολύσουν εναντίον του κατηγορίες και συκοφαντίες. Αναγκάστηκε, παρόλο που δεν το ήθελε, να παρουσιαστεί δημοσίως σε δικαστήριο για να απαντήσει σε παράλογες καταγγελίες του Ενωριακού Συμβουλίου ότι δήθεν είχε καταχραστεί χρήματα της ενορίας. Τελικά όμως η αλήθεια έλαμψε και όλοι οι εμπλεκόμενοι στις κατηγορίες αυτές αθωώθηκαν. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του Αγίου Ιωάννη ήταν γεμάτα από την πίκρα των συκοφαντιών και από τη συνεχή καταδίωξη. Όμως ο Άγιος, με σιγουριά και πίστη στο Θεό, απαντούσε σε όλες αυτές χωρίς παράπονα, χωρίς να κρίνει κανέναν, ατάραχα και με γαλήνη. Έμεινε πιστός στην υπηρεσία του στην Εκκλησία μέχρι τέλους. Όσοι τον γνώριζαν τα τελευταία χρόνια της ζωής μαρτυρούν για δύο όψεις του χαρακτήρα του που διέκριναν. Πρώτον, ήταν η αυστηρότητά του στα θέματα που αφορούσαν την Εκκλησία και τους νόμους του Θεού. Επέμενε στη σωστή συμπεριφορά των εκκλησιαστικών λειτουργών, μη επιτρέποντας ακόμα και την παραμικρή συζήτηση μέσα στο ιερό. Ο ίδιος, έμπειρος στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας, διόρθωνε αυτοστιγμής τυχόν λάθη ή παραλήψεις κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Ήταν επίσης αυστηρός και με το πίμνιο, μη επιτρέποντας στις γυναίκες να προσκυνούν τον Τίμιο Σταυρό ή τις εικόνες, φορώντας κραγιόν στα χείλη τους. Και συμβούλευε το εκκλησίασμα ότι μόνο όσοι δεν είχαν φάει τίποτε το πρωί μπορούσαν να λάβουν το αντίδωρο. Μιλούσε εναντίον της βεβήλωσης της παραμονής των εορτών και Κυριακών με την οργάνωση χωρών και άλλων ειδών διασκέδασης. Απαγόρευσε στους κληρικούς του να συμμετάσχουν σε πανορθόδοξες λειτουργίες όταν είχε αμφιβολίες για την κανονικότητα κάποιων από τους συμμετέχοντες. Οι δραστηριότητες των Ορθοδόξων Οικουμενιστών τον έκαναν να κουνά το κεφάλι του με δυσπιστία. Ήταν ο αυστηρότερος όλων σε ό,τι είχε σχέση με τα δόγματα της Ορθοδοξίας. Είναι σίγουρο πάντως πως όσοι είχαν δει τον Άγιο Ιωάννη την Κυριακή της Ορθοδοξίας, τη στιγμή που χαμήλωνε τα δικαιροτρίκερα και διάβαζε τους αναθεματισμούς κατά των αιρετικών, θα θυμούνται το άγριο βλέμμα του. Και αυτό όχι από φανατισμό ή στενόμυαλη σκέψη, αλλά από φόβο Θεού που κυριαρχούσε και διατηρούσε μέσα του σε ολόκληρη τη ζωή του.
πρόσφατο παράδειγμα της δίκαιης αυστηρότητας του Αγίου Ιωάννη μας φέρνει στο νου ένα παρόμοιο περιστατικό από τη ζωή του Αγίου Τίχωνος του Ζαντόσκ, ο οποίος στάθηκε στο μέσον μιας ειδωλολατρικής εορτής που γινόταν κατά τη διάρκεια της νηστείας των Αποστόλων και εκφώνησε ένα θερμό κήρυγμα. Στην Αμερική υπάρχει ένα έθιμο κατά το οποίο διοργανώνουν πανηγυρισμούς, Halloween, όπου οι νέοι βρίσκουν ευκαιρία να ντυθούν με στολές μάγων, δαιμόνων, φαντασμάτων και να επικαλούνται σκοτεινές δυνάμεις. Μια ομάδα Ρώσων διοργάνωσαν μια τέτοια γιορτή ένα Σαββατόβραδο, ενώ στον καθεδρικό ναό του Σαν Φρανσίσκο γινόταν η πρώτη ολονυκτία για τον Άγιο Ιωάννη της Κρονστάνδης. «Με λύπη», παρατήρησε ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, «ότι πολλοί έλειπαν από την ολονυκτία». Μετά από την ακολουθία λοιπόν, πήγε στο χώρο όπου ήξερε ότι θα γινόταν η χοροεσπερίδα, μπήκε στην αίθουσα, αφήνοντας έκπληκτους τους παρευρισκόμενους με την παρουσία του εκεί. Η μουσική αμέσως σταμάτησε και ο Άγιος ξεκίνησε σιγά σιγά να περιφέρεται στο χώρο παρατηρώντας τα πρόσωπά τους. Δεν είπε κουβέντα, αλλά δεν χρειάστηκε κιόλας, γιατί μόνον με την παρουσία του μπόρεσε να κεντρήσει τη συνείδηση του καθενός, κάτι που ήταν φανερό από τη γενική κατάπληξη όλων. Αποχώρησε χωρίς να πει λέξη και την επόμενη ημέρα στην εκκλησία κατακεράβνωσε όσους συμμετείχαν στη βέβυλη γιορτή και με ένα φλογερό κήρυγμα εξέφρασε την ιερή του αγανάκτηση και κάλεσε όλους να ζουν ευλαβική χριστιανική ζωή. Όμως τον Άγιο Ιωάννη δεν τον θυμάται το ποιμνιό του τόσο για την αυστηρότητά του όσο για την ευγένεια και την καλοσύνη του, αλλά και για την εν Χριστώ σαλότητά του. Η πιο δημοφιλής φωτογραφία με το πρόσωπο του Αγίου απεικονίζει κάτι από αυτήν την όψη του χαρακτήρα του. Αυτή η όψη ήταν ιδιαίτερα φανερή στη συμπεριφορά του με τα παιδιά. Μετά από τις ακολουθίες θα γελούσε και θα αστειευόταν με τα παιδιά που υπηρετούσαν στο ιερό και άλλες φορές θα τα άγγιζε χαϊδευτικά με την ποιμαντική του ράβδο. Μερικές φορές οι κληρικοί του ναού συγχύζονταν καθώς έβλεπαν τον Άγιο κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, αλλά ποτέ μέσα στο ιερό, να σκύβει και να παίζει με ένα παιδάκι. Σε μεγάλες γιορτές όπου έκαναν αγιασμό, επίτηδες ράντιζε στα πρόσωπά τους το ποιμνιό του. Κάποτε ένα κοριτσάκι αναφώνησε «Μας κατάβρεξε», ενώ τα μάτια του διεισδυτικά έβλεπαν ότι κάποιοι καθώς πρέπει ενοχλούνταν από αυτό, αλλά εκείνος συνέχιζε αδιαφορώντας πλήρως. Τα παιδιά τον υπεραγαπούσαν, παρόλο βέβαια που υπήρχαν στιγμές που ήταν αυστηρός μαζί τους. Όταν καθυστερούσε να φτάσει στη Θεία Λειτουργία επειδή είχε να επισκεφθεί κάποιον ασθενή ή έτοιμο θάνατο, δεν επέτρεπε να ξεκινήσουν χωρίς αυτόν. Μάλιστα οι λειτουργίες του ήταν μακρόσυρτες, διότι δεν επέτρεπε περικοπές στις ακολουθίες. Εμφανιζόταν σε διάφορα μέρη χωρίς να ειδοποιήσει και σε ανυποψίαστες ώρες. Συνήθως επισκεπτόταν τα νοσοκομεία αργά το βράδυ και πάντοτε του επέτρεπαν την είσοδο. Υπήρχαν στιγμές που η κρίση του δεν συμβάδιζε με την κοινή λογική και οι πράξεις του φαίνονταν περίεργες και συνήθως δεν τις εξηγούσε. Δεν δίσταζε να παραδεχθεί τα λάθη του και να τα αποκαλύψει. Συνήθως όμως είχε δίκιο και οι περίεργες κατά τον κοινό νου κρίσεις και κινήσεις του αφορούσαν την Αγία του σαλότητα. Οδηγός στη ζωή του Αγίου Ιωάννη ήταν η πνευματική εγρήγορση και σκοπός του ήταν να βγάλει από την άρκη τις συνειδήσεις και να υπενθυμίσει ότι υπάρχει ανώτερη κρίση από την κρίση αυτού του πρόσχερου κόσμου. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός από τη ζωή του Αγίου Ιωάννη στο Σαν Φρανσίσκο 1963 διευκρινίζει κάποιες πτυχές της αγιότητάς του.
την πνευματική του τόλμη, η οποία ήταν βασισμένη στην απόλυτη πίστη, την ικανότητά του να βλέπει το μέλλον και να προσπερνά με τις πνευματικές του ικανότητες τους περιορισμούς αυτού του κόσμου, καθώς και τη δύναμη της προσευχής του, η οποία ενήργησε χωρίς αμφιβολία σε πολλά θαύματα. Το περιστατικό που ακολουθεί το διηγείται μια γυναίκα που ήταν μάρτυρας του θαύματος, η κυρία Λιδία Λιού. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο σύζυγός μου είχε κάποιο αυτοκινητιστικό ατύχημα, κατά το οποίο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, προκαλώντας του μεγάλη ταλαιπωρία, αφού ουσιαστικά είχε χάσει την ισορροπία του σώματός του και υπέφερε φρικτά. Αυτήν την περίοδο, ο Άγιος Ιωάννης περνούσε πολλά προβλήματα. Έχοντας κατά νου τη δύναμη της προσευχής του, σκέφτηκα ότι αν του ζητούσα να επισκεφθεί το σύζυγό μου, σίγουρα θα γινόταν καλά με τις προσευχές του. Φοβόμουν όμως να τον καλέσω, διότι γνώριζα ότι ήταν πολύ απασχολημένος. Πέρασαν 2 ημέρες και εντελώς ξαφνικά μας επισκέφθηκε ο Άγιος. Ουσιαστικά έμεινε μαζί μας μόνο για 5 λεπτά. Μαζί του είχε και τον Β' Τάφ. Πίστεψα ότι ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά αρκούσαν για να γίνει ο σύζυγός μου καλά. Και είχα δίκιο, γιατί από εκείνη την ημέρα η υγεία του σύζυγου μου ξεκίνησε να καλυτερεύει μέχρι που έγινε τελείως καλά. Κάποια στιγμή αργότερα συνάντησα και τον Τάφ και μου είπε ότι εκείνη την ημέρα πήγαινε με το αυτοκίνητό του τον Άγιο Ιωάννη στο αεροδρόμιο, όταν ξαφνικά ο Βλαντίκα του είπε να επιστρέψουν για να επισκεφθούν την οικογένεια Λιού. Ο Τάφ προσπάθησε να τον αποτρέψει, γιατί ήξερε ότι η παραμικρή καθυστέρηση θα είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει την πτήση του. Αλλά άκουσε τον Βλαντίκα να του λέει: «Μπορείς να πάρεις πάνω σου τη ζωή ενός ανθρώπου». Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να γυρίσει πίσω. Και όταν ξαναεπέστρεψαν στο αεροδρόμιο, η πτήση δεν είχε ακόμα φύγει, γιατί το αεροπλάνο ήταν εκεί σαν να περίμενε παραδόξως να φτάσει ο Άγιος για να φύγει. Με την ανακοίνωση του Μητροπολίτη Αναστασίου το 1964 ότι αποσύρεται, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης ήταν ο πρώτος υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει ως Μητροπολίτης και πρώτος Ιεράρχης των Ρώσων της Διασποράς. Εκείνος όμως κάλεσε ένα βράδυ στο κατάλημά του τον νεότερο από τους Ιεράρχες, Επίσκοπο Φιλάρετο, και τον έπεισε να δεχθεί τη μεγάλη ευθύνη αυτού του αξιώματος. Την επόμενη ημέρα ο Άγιος Ιωάννης ανακοίνωσε στους επισκόπους ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του και προτείνει στη θέση του τον Επίσκοπο Φιλάρετο, τον οποίο οι επίσκοποι εξέλεξαν παμψηφί, πιστεύοντας ότι αυτό ήταν και το θέλημα του Θεού. Σε τέτοια υπεροχή μεταξύ των ιεραρχών της Ρωσικής Εκκλησίας υψώθηκε ο Άγιος Ιωάννης πριν από το τέλος της επίγειας ζωής του. Υπεροχή που ήταν βασισμένη όχι σε εξωτερικά προσόντα, αφού ο Άγιος ήταν μικροκαμωμένος και αγυρτός, χωρίς φιλοδοξίες ή δόλο, και δεν μπορούσε καν να μιλήσει καθαρά, αλλά υπεροχή βασισμένη στα εσωτερικά πνευματικά του χαρίσματα, τα οποία τον ανέβασαν αναμφίβολα στη θέση ενός από τους μεγαλύτερους ιεράρχες και αγίους της Ορθοδοξίας αυτού του αιώνα. Στο πρόσωπό του έβλεπαν να εκπέμπεται η δικαιοσύνη. Το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος